from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια νέα παρουσίαση. Σήμερα για παρουσίαση έχω πάλι Mixod και μιλάω για τα Mama's Candy. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Atmology που μου έστειλε τα συγκεκριμένα Mixod για την παρουσίαση. Τα συγκεκριμένα Mixod είναι για το Atmology Flavored by DMV και είναι το Milky Up, το Pinky Treat, το Granny Spy και το My Mousse. Να δούμε λίγο την ετικετούλα, όπου η ετικετούλα είναι σχεδιασμένη από Nick Ramsey's, aka Vape My Noob, αυτός εδώ. Η ετικετούλα, μπροστά Mama's Candy, από κάτω Milky Up. Όλες οι σημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν. Μας λέει ότι έχει συμπυκνωμένο άρωμα 12 ml, flavored by DMV. Πάμε σιγά σιγά να τα δούμε. Οι δοκιμές θα γίνουν σε Wasp Nano από Umier πάνω στο Aegis, από Geek Vape. Στη σηματάκι μέσα 180, 26 gauge. 1, 2, 6 σπήρες και βαμβάκι που δοκιμάζω, το Wicked Wicks από Bombertech. Θα σε λίγες μερούλες θα γίνει και αυτό παρουσίαση μαζί με κάτι άλλο από Bombertech. Πάμε Milky Up, όπου μας λέει είναι ένας δροσερός φρουτένιος συνδυασμός που θα απογειώσει τους γευστικούς σας κάλικες. Τα ζουμερά βερίκοκα συναντούν την απόλυτα δροσερή κρέμα σε ένα μίξ να το πιείς στο ποτήρι. Να ρίξουμε κάποιες σταγονίτσες πάνω στην αντιστασούλα. Η μέρα που τα έφτιαξα με τη σημερινή που τα κάνω παρουσίαση είμαι στις 7 και 4, 11... 11 μερούλες ορίμανση. Για να δούμε. Όταν λέει δροσερό δεν καταλαβαίνω μέντα ή μενθόλη κάτι. Δεν είναι αυτό ότι όπως σε άλλα που σου λέει μια δροσιά σου σκάει μέντα. Δεν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο. Θα έχω κάτω στην περιγραφή link με αναλυτική περιγραφή για το καθένα με χρόνο ρήμανση κλπ. Από το Vape Alchemist που έγραψε ο Νίκος Σαρακινίδης. Όπου εδώ μας λέει ότι γύρω στις 72 ώρες σμουθάρει εντελώς και γίνεται ένα milkshake smoothie βερίκοκο. Είναι ξεκάθαρα βερίκοκο, όπου για milkshake σε σχέση με pinky treat καταλαβαίνω πολύ λιγότερο αυτό του milkshake. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο φρουτένιο υγρό βερίκοκο. Που είναι βερίκοκο. Στο τσάκ στέγνωσε και το βαμβάκι. Πάμε τώρα Pinky Treat, το οποίο Pinky Treat, που είναι, το οποίο λέει ποιος μπορεί να πει όχι σε ένα λαχταριστό milkshake φράουλας. Η αγαπημένη γεύση της φράουλας, σε ένα κρεμόδες μείγμα το οποίο συμπληρώνει απόλυτα ένα πεντανόστιμο σιρόπι φράουλας ως τελική επίγευση. Για να ειδούμε. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο υγρό σε ορίμανση, ο Σαρακινίδης λέει ότι
Το υγρό δίνει αμέσως τη γεύση του προφίλ και το σώμα του έρχεται σχεδόν ολόκληρο στις 48 ώρες. Η φράουλα μου θυμίζει λίγο τη φράουλα του strawberry ice cream. Αλλά το milkshake είναι κάτι διαφορετικό από άλλα milkshake που ενδεχομένως έχει δοκιμάσει κι άλλος, όπως και εγώ. Είναι μια πολύ ωραία smooth κρέμα, όπου καταλαβαίνεις ξεκάθαρα και την κρέμα και τη φράουλα, και όχι φράουλα φρούτο, καταλαβαίνεις αυτό το σιροπένιο, το σιροπάκι. Πολύ καλό. Πάμε τώρα σε Granny Spy, όπου γενικά και από Milky Up και από Pinky Treat δεν είχα θέμα από κατάλοιπα, full καθαρά. Ενώ σε Granny Spy και σε My Mousse, ως πιο γλυκά, είχα κάποια πολύ λίγα κατάλοιπα. Όχι τρομερά πράγματα, απλά κάτι λίγα κατάλοιπα. Πάμε Granny Spy, όπως είπα. Το οποίο μας λέει ότι είναι η κλασική συνταγή καρυδόπιτα της γιαγιάς. Εμένα, κλασική συνταγή σου λέει της γιαγιάς, εμένα καμία από τις δύο δεν έχει κάνει καρυδόπιτα. Όλο με κάτι μπακλαβάδες, κάτι κανταήφια, κάτι τέτοια τη βγάζαμε. Καγαλακτομπούρεκο. Όπου αυτό μας λέει χρόνο ρήμανσης. Για να δώσει προφίλ θέλεις 3 με 4 μέρες. Και ισορροπεί πλήρως το διάστημα των 8 με 10 ημερών. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στις 11, οπότε είμαι κυρίλα. Αν και το δοκίμασα, όταν το δοκίμασα και ξεκίνησα να κάνω και σε RDA και σε tank, για να το δοκιμάσω, να δω τι βγάζει, για να πω τώρα στην παρουσίαση, το είχα δοκιμάσει στις 7 μέρες, 6-7 μέρες εκεί. Αρκετά και κοϊδές, βγάζει αρκετό κέικ. Και καταλαβαίνεις και το καρύδι πολύ ωραία. Όχι κουραστικά, ούτε να σκάει αυτό το έντονο, το ξηροκάρπι όπως υπάρχει σε κάποια άλλα υγρά. Έχει ένα πολύ ωραίο κεκάκι. Και ένα απαλό καρύδι όσο πρέπει και για να το καταλαβαίνεις. Και για να μην σε κουράζει, αλλά και να μην καλύπτει και τη ζύμη, το κέικ. Με αυτό είχα κάποια καταλοιπάκια, πολύ λίγα όπως και το My Mousse όπως είπα. Εν μέρει είναι λογικό, αλλά όχι τρελά πράγματα. Όποιος το δοκίμασε το συγκεκριμένο, το άρεσε απίστευτα. Και πάμε και στο τελευταίο, My Mousse. Το οποίο είναι μους σοκολάτα γάλακτος. Λέει, έρωτας με την πρώτη γευστική δοκιμή. Μους αληθινή σοκολάτας με έναν εκρηκτικό συνδυασμό με μια λαχταριστή καραμέλα βουτύρου. Το οποίο ο Σαρακενίδης μας λέει ότι έχει πολύ ωραίο δέσιμο στις 48 ώρες. Οπότε, εκτός από το Granny Spy που του δίνεις 7 με 10 μέρες, όλα τα άλλα είσαι 2 με 3 μερούλες. Αλλά γενικά εγώ θα έλεγα ότι δώστε τους 7 μέρες σε όλα. Στη μυρωδιά είναι απίστευτο αυτό. Γενικά η σοκολάτα είναι ένα δύσκολο υγρό. Όσοι έχουμε δοκιμάσει σοκολάτα από διάφορες εταιρείες σε διάφορα υγρά, εγώ προσωπικά τα περισσότερα έκανες μια-δυο τζούρες και έλεγες ok. Ήταν αυτό το κλασικό, το κακάο σοκολάτα, το ρόφημα. Εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Στην αρχή σου σκάει έντονα σοκολάτα γάλακτος
Και εκεί που καταλαβαίνεις τη σοκολάτα γάλακτος προς το τέλος, αυτό σου μετατρέπεται ξαφνικά σε καραμέλα βουτύρου, αυτές με την αγελαδίτσα. Πολύ δυνατό. Και γενικά, όταν κάνεις τη δεύτερη, την τρίτη τζούρα, το καταλαβαίνεις ότι η καραμέλα βουτύρου εξομαλύνει τόσο ωραία και δένεται τόσο ωραία με τη μους σοκολάτας, που τα καταλαβαίνεις και τα δύο. Ναι, μεν πιο έντονη η μους, αλλά και η καραμέλα δεν τη χάνεις. Ακούς και την καραμέλα. Από αυτό θα στάξουμε λίγο ακόμα. Γενικά με V&V μέχρι στιγμής δεν έχω πει ότι κάποιο δεν μου άρεσε ή κάποιο δεν το έκανα. Και γενικά μου αρέσει όλο αυτό με τα διάφορα που βγάζει V&V και για party της σαν V&V αλλά και σε συνεργασία όπως έγινε με το Safe Smoking και τα Hype και τα Mama's Candy με το Atmology, ότι βγάζουν mix-out, βγάζουν συνταγές όπου δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε ή όχι δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, να το πω διαφορετικά. Σαν ατμιστές, αυτό που ψάχνανε τον καιρό που ατμίζουν να βρουν από άλλα υγρά, το βγάζουν σε συνταγές και εμένα μου αρέσει αυτό. Όπως επίσης το ίδιο είχα αναφέρει και για τα Άμπις, επίσης που μου είχαν αρέσει. Η τιμούλα τους 11,90, 60 ml το μπουκαλάκι, έρχεται μέσα όπως είπαμε 12 ml συμπυκνωμένο άρωμα, έχουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς να τα φτιάξετε. Πιστεύω ότι πρέπει να τους δώσετε μια ευκαιρία να δοκιμάσετε και θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια την εμπειρία σας, από ποια δοκιμάσατε, από ποιο δοκιμάσατε, πώς σας φάνηκε ή τι θέλετε να δοκιμάσετε από αυτά. Υπάρχουν σε αρκετά μαγαζιά, οπότε θα μπορέσετε να δοκιμάσετε, να πάτε σε κάποιο μαγαζί που τα έχει και να δοκιμάσετε. Μην εμπιστευτείτε κάτι που ακούτε σε κάποια παρουσίαση ή σας λέει κάποιος σε κάποιο post, σε κάποιο group. Καλό είναι να πάτε να δοκιμάσετε. Δεν αρέσουν όλα σε όλους. Όπως δεν αρέσουν όλα τα φαγητά σε όλους, έτσι είναι και με τα υγρά. Δεν γίνεται να αρέσουν όλα σε όλους. Καλό είναι να τα δοκιμάσετε και μετά να αποφασίσετε αν θα πάρετε. Άμα πάρετε χωρίς να δοκιμάσετε και δεν σας αρέσει, δεν σας φταίει κάποιος. Γνώμη μου, καλό είναι να δοκιμάσετε πρώτα. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια, στέλνετε ένα μήνυμα σελίδα στο Facebook. Ένα subscribe βοηθάει ώστε να μένετε ενημερωμένοι για κάθε νέο βίντεο που βγαίνει στο κανάλι, καθώς επίσης να πατήσετε και το καμπανάκι από δίπλα ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. My mood. There's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs.